Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας τώρα πια. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Είστε αισιόδοξος? Όχι, αισιόδοξος δεν είμαι. Συνήθως είμαι αισιόδοξος, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είμαι. Αυτά τα δεδομένα δεν είμαι αισιόδοξος. Δώστε μας λίγο μια εικόνα, θέλουμε, τα ποσοστά. Τι γίνεται με τις κρατήσεις? Δεν έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία. Έναν μέσο όρο κλινών που είχε η Θεσσαλονίκη το τελευταίο 15ήμερο ήταν κοντά στο 11,5%. Που είναι ποσοστό μη βιωσιμότητα. 11,5% τις ημέρες όπου άνοιξαν τα 12 λειτουργίες ξενοδοχεία στην πόλη. Κύριε Πρόεδρε, πόσα από τα συνολικά, από το σύνολο των ξενοδοχείων, πόσα ανοίξαν τελικά και πόσα μετέχουν? Το 50% άνοιξε. Μας κάνει εντύπωση γιατί βλέπουμε και μεγάλα ξενοδοχεία 12 λειτουργία τα οποία παραμένουν κλειστά. Τα περισσότερα μεγάλα είναι. Τα περισσότερα μεγάλα είναι κλειστά. Ελάχιστα είναι. Και θα ανοίξουν αργότερα, νομίζω, προς ανατολίζονται. Μα γιατί με αυτό το ποσοστό που σας είπα είναι καταστροφικό. Με αυτό το ποσοστό σημαίνει ότι πρέπει να συμπληρώνει το σύνολο των εξόδων να το βάζει επιχείρηση. Συνεπώς, αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Όταν λέμε ότι έχουμε 11,5% σε σχέση με πέρυσι, φαντάζομαι, πληρότητα στα ξενοδοχεία το τελευταίο 15ήμερο, αυτή η πληρότητα σε τι επισκέπτες αναφέρεται? Σε Έλληνες, σε ξένους? Σε όλα. Έλληνες είναι κατοπλίστων, δεν είχαμε ξένους το τελευταίο διάστημα. Έλληνες είναι κατοπλίστων και πελάτες business είναι περισσότεροι, είναι για δουλειά. Πώς βλέπετε τώρα τις επόμενες ημέρες? Πιστεύετε ότι θα κυλήσει τελικά το πράγμα? Υπάρχει ενδιαφέρον, σας τηλεφωνούν? Κοιτάξτε, θα υπάρξει κάποια βελτίωση στα ποσοστά αυτά που σας είπα. Το θέμα είναι ότι παράλληλα με την βελτίωση μπορεί να υπάρχουν και τα κρούσματα. Μπορεί να υπάρχουν, μαθηματικά βέβαια είναι ότι υπάρχουν τα κρούσματα, μακάρι να είναι λίγα. Θα υπάρχουν και τα κρούσματα. Συνεπώς, εμείς αυτό που φοβόμαστε είναι μήπως με τα κρούσματα ή με το άκουσμα από τα κρούσματα, μήπως δεν έρθουν παραπέρα πελάτες. Δηλαδή, μπορεί να έρθουν οι ξένοι και να απομακρυνθούν οι Έλληνες. Αν ακουστεί ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε κρούσματα στα ξενοδοχεία, είναι φυσιολογικό Έλληνας γιατί να ξεκινήσει αυτή τη Θεσσαλονίκη. Εσείς τώρα πώς λειτουργείτε, κύριε Πρόεδρε, τα ξενοδοχεία σας, με τα πρωτόκολλα, φαντάζομαι, τα οποία υπάρχουν? Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Εμείς τηρούμε τα πρωτόκολλα ό,τι είναι. Ό,τι πρωτόκολλα και να ήταν, θα τα τηρούσαμε, θα βρίσκαμε τον τρόπο να τα τηρήσουμε. Μπορεί να είναι δύσκολα, μπορεί να έχουν δυσκολίες. Μπορούμε να τα τηρήσουμε. Αυτό που δεν μπορούμε, επειδή είμαστε άνθρωποι προγραμματισμένοι, θέλουμε νωρίτερα όλα να γίνονται στην εντέλεια, δεν μπορούμε να δεχτούμε να ανοίγει, να κατεβαίνουν τα αεροπλάνα και η Θεσσαλονίκη να μην έχει ξενοδοχείο κρούσματα. Αυτό θα σας έλεγα. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι του χαρακτήρα. Έχουν γίνει κάποιες επαφές, κύριε Μανδρίνα? Δηλαδή, έχουν γίνει όλα όσα πρέπει να γίνουν, έχουν γίνει. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τα ξενοδοχεία. Και ο Δήμαρχος έχει βοηθήσει, και ο κύριος Ζέρβας, αυτό πάρα πολύ. Είναι μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της Πολιτικής Προστασίας. Έχει αναλάβει ο κύριος Χαρδαλιάς τώρα τελευταία να λύσει το θέμα. Περιμένουμε, γιατί για μας αυτό είναι κρεμότητα. Μπορεί να πούνε, μα υπάρχει το νοσοκομείο που θα μπορούσε να πάει στο νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον πελάτη μας, το στείλουμε στο νοσοκομείο. Κύριε Μανδρίνε. Εντάξει, αν είναι μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξενοδοχείο κρουσμάτων. Κάτι βέβαια το οποίο ανακοίνωσε την περασμένη Κυριακή ο κύριος Χαρδαλιάς. Είπε ότι θα υπάρξει ένα ξενοδοχείο. Ο κύριος Θεοχάρης νόμιζε ότι υπήρξε μια λάθος μετάφραση μεταξύ των δύο πλευρών. Εσείς μέχρι τις 18 του μήνα έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε προτάσεις στο κάλεσμα που έκανε το Υπουργείο Τουρισμού. Είναι σωστό αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ? Ναι, είναι σωστό. Το κάλεσμα που έκανε έναν διαγωνισμό το Υπουργείο Τουρισμού. Τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί για τα ξενοδοχεία, για να καλύψουν ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν με αυτά τα δεδομένα, με 10 ευρώ δηλαδή το δωμάτιο. Δεν υπάρχει ξενοδόχος που να το δώσει το ξενοδοχείο με 10 ευρώ το δωμάτιο. 10 ευρώ αν δεν χρησιμοποιηθεί, νομίζω, και 30 αν χρησιμοποιηθεί. Ναι, να πούμε για τα 30 ευρώ για το κρούσμα. Που τα 30 ευρώ είναι all inclusive, δηλαδή πρέπει να έχει και τα πρωινά του και τα φαγητά του και όλα του, και να πούμε 30 ευρώ και να είναι το κρούσμα. Άρα εσείς πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον? Με 30 ευρώ τι θα πρωτοπληρώσουμε? Δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον από τους συναδέλφους σας? Τις εξετάσεις του προσωπικού, τις μεταφορές, τι να πρωτοπληρώσουμε με τα 30 ευρώ αν γίνει κρούσμα?
Κύριε Μανδρίνα, άρα εκτιμάτε ότι λόγω αυτής της τιμολογιακής πολιτικής δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον ή θα υπάρξει από συναδέλφους σας? Εντάξει, η Θεσσαλονίκη θέλει αντιμετώπιση όπως αντιμετώπιση είχε και η Αθήνα. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, θέλει μια αντιμετώπιση όπως είχε η Αθήνα. Γιατί την Αθήνα βρέθηκε. Στην Αθήνα δίνανε περισσότερα χρήματα. Περάστηκε το κόστος στη διάβια. Εντάξει, διαβάζουμε τη διάβια, ξέρουμε τι πληρώθηκε. Εντάξει, δεν θέλουμε παραπέρα αντιμετώπιση, όπως είμαστε, πιο φθηνό από την Αθήνα, ναι, πιο χαμηλότερα από την Αθήνα, αλλά πρέπει να υπάρξει με τον ίδιο τρόπο. Πού πάνε σήμερα τα κρούσματα? Έρχονται οι επιβάτες από το αεροδρόμιο Μακεδονία, του γίνονται. Μπορείτε να ρωτήσετε το Υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία που πάνε. Πηγαίνουν μάλιστα λογικά στο σπίτι τους ή όπου έχουν δηλώσει να μένουν. Και βέβαια εδώ, αν έχουν δηλώσει ένα χώρο, κύριε Μανδρίνα, ένα ξενοδοχείο, γιατί εκεί θα πάνε οι επισκέπτες από το εξωτερικό? Οι Σέρβοι δεν έχουν όλοι ένα συγγενή εδώ στη Θεσσαλονίκη για να πάνε να μείνουν. Κοιτάξτε, ξέρετε κάτι, θα δίναμε λύση. Δεν είναι το επάγγελμά μας για να δώσουμε λύση. Δεν μπορούμε αυτή τη λύση να τη δώσουμε εμείς. Μπορείτε να πείτε την πρότασή σας, αν έχετε κάποια πρόταση. Αφού υπάρχει το κράτος, την κάναμε την πρότασή μας. Μάλιστα. Την γνωρίζουν και οι δύο υπουργοί. Ποια είναι η πρότασή σας, κύριε Μανδρίνα? Έχει παρέμβει ο δήμαρχος της πόλης γι' αυτό, γιατί το αντιλαμβάνεται και ο δήμαρχος ποιο είναι το πρόβλημα και πώς μπορεί να εκτεθεί η πόλη. Αυτό δεν είναι το επάγγελμά μας. Είναι οικονομικό το. Σε οικονομική βάση έχει γίνει η πρότασή σας, αυτό που μας είπατε, όχι 30 ευρώ, θα έπρεπε να δώσουν 40, 50, δεν ξέρω τι εκτιμάτε. Όχι, κοιτάξτε. Προτείναμε κάποιο ξενοδοχείο που μπορούν να έρθουν σε επαφή να το κανονίσει το κράτος. Δεν είναι θέμα από εκεί και πέρα. Άρα έχετε κάνει εσείς την πρότασή σας, με συγκεκριμένη πρόταση. Λέμε, ας πούμε, το ξενοδοχείο του Στολάκη θα μπορούσε. Δώσαμε και στα δύο υπουργεία να καταλάβουν ότι υπάρχει διαθέσιμο ξενοδοχείο. Εντάξει, αυτό. Μάλιστα, το οποίο πιθανότατα να βρίσκεται και κοντά στον χώρο άφιξης των τουριστών. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι πολυτέλεια. Όταν η πόλη κατεβαίνουν τα αεροπλάνα και δεν έχει αυτή τη στιγμή ξενοδοχείο κρουσμάτων, το άλλο που μου λέτε είναι πολυτέλεια. Μάλιστα. Το που θα είναι, τι και πώς, είναι πολυτέλεια. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Οφείλει με κάποιο τρόπο ο μηχανισμός του κράτους να κλείσει αυτή την εκκρεμότητα, η οποία μπορεί να φαίνεται ότι είναι απλή. Και να ακόμα δεν έχουμε κρούσμα οτιδήποτε, δεν είναι καθόλου απλή. Συμβαδίζει με την εικόνα. Κύριε Μανδρινό, θέλω να σας κάνω μια υποθετική ερώτηση. Δεν ξέρω αν την έχετε βιώσει. Ενδεχομένως να έχει γίνει τέτοιο περιστατικό. Έρχεται κάποιος ξένος ταξιδιώτης, προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία, θέλει να πάει να κάνει τις διακοπές του στη Χαλκιδική μία εβδομάδα. Έρχεται, του παίρνουν το δείγμα, του κάνουν το τεστ, του λένε μία μέρα θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Αυτός έχει επιλέξει για τη διανυκτέρευσή του ένα ξενοδοχείο της πόλης. Και ο συγκεκριμένος επιβάτης βρίσκεται θετικός. Άρα θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα 14 ημέρες. Θα έρθει να ζητήσει τα ρέστα από εσάς? Όχι βέβαια, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, ούτε θέτουμε. Τι θα κάνετε, θα τον διώξετε έξω όμως? Θα πρέπει να κλείσει το ξενοδοχείο για να γίνουν οι απαραίτητοι καθαρισμοί μετά? Κοιτάξτε, το ξενοδοχείο της καραντίνας, ναι. Άλλο αυτό λέτε τώρα πριν πάει. Καταρχήν, εγώ λέω για τώρα. Ναι, μέχρι και σήμερα, τι συμβαίνει? Ναι, θα μεταφερθεί σε χώρο αναφοράς, έτσι, βάσει τα δεδομένα από αυτά που έχει πει και ο Υπουργός. Θα υπάρχει ειδικός χώρος στο ξενοδοχείο. Και εσείς θα πρέπει να κάνετε απολύμανση στο ξενοδοχείο, ίσως όμως. Προσέξτε με. Θα μείνει σε εμάς μία μέρα ή λίγες ώρες και μετά θα πάει στο χώρο αναφοράς. Τελείωσε. Δεν πρόκειται να μείνει μέσα στο ξενοδοχείο. Αυτό είναι σαφές. Ωραία. Έτσι. Τώρα, το τι θα κάνουμε εμείς στο δωμάτιο και τι θα κάνουμε τους χώρους εκείνους, σαφέστατα ο κάθε ξενοδόχος έχει τον τρόπο και έχει συνεννοηθεί πώς θα γίνεται η απολύμανση. Πώς θα μπορεί να φέρει την εταιρεία να κάνει απολύμανση ή να το κάνει ο ίδιος αν έχει το επαρκές προσωπικό και τα επαρκή εργαλεία για την απολύμανση. Υπάρχουν και σχετικά πρωτόκολλα άλλωστε γι' αυτό που έχουν βγει από την κυβέρνηση. Κύριε Μανδρίνα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε λιγάκι και τις επόμενες μέρες τι γίνεται. Γιατί μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί τα νούμερα είναι απογοητευτικά. 11,5% μόλις οι διανυκτερεύσεις. Θα βελτιωθούν τα νούμερα, αρκεί και όλες τις συνθήκες γυρωδίες θα βελτιωθούν. Mm-hmm. Σιγά θα βελτιωθούν τα νούμερα. Πόσα ξενοδοχεία Μάλιστα. έχουμε, κύριε Μανδρίνη, στη Θεσσαλονίκη? Αυτή τη στιγμή λειτουργούν περίπου στα 46 ξενοδοχεία. 46 από τα 100 περίπου? Από τα 89 που είναι μέλη μας, τα υπόλοιπα ξενοδοχεία είναι εκτός κέντρου πόλης, είναι στις δύο περιοχές. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Χαιρετώ. Καλή συνέχεια.